τώρα είναι άκλη θέματα. Εδώ είχαμε. Εσύ πες ότι. Εδώ πέσατε δέντα εθνική και ξύπνησε την άλλη μέρα. Εσύ πες ότι. Καλά. Όχι, ρε φίλε, δεν αναπληρώνω. Όχι, ρε πληρωμένη είναι. Τελείωσε. Πότε πληρώνω. Δεν μπορεί να αναπληρωθεί, φίλε, και να γίνεται ένα νέο συμβόλαιο και να πληρώνεται κιόλα ο άλλο. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Μετά την επίσκεψη που έγινε προχθέ. Κατάλαβε. Το κατάλαβα και τι κάνετε με τον Κώστα. Ναι. Κώστα, η γνώμη σου για τον Μπερμπάτοφ είναι αρνητική. Όχι βέβαια, η γνώμη μου για την βιολογική κατάσταση του Μπερμπάτοφ, όπως και για την ταχύτητα του Βέλιου, γιατί άκουγα τον παπά του εδώ που κλεγότανε, λέει τα λοιπά. Όντως οι γονείς έτσι πρέπει να είναι απέναντι στα παιδιά, και εγώ την κόρη μου άμα δεν τράβαγε. Μέχρι όπως ο δικός μου πατέρας που δεν τράβαγε, ξέρω εγώ, έλεγε δεν τραβάει. Τώρα να τον κάνουμε τον Βέλιο σεντερφοράρα είναι παλιά σκοπή. Να ότι κάνει τα 30 μέτρα γρήγορα. Εντάξει. Ναι, για το, γιατί ναι, ναι, μην έχουμε τίποτα κακοπροαίρετες κριτικές. Δεν είναι κακοπροαίρετη κριτική. Δηλαδή τι, έχω εγώ τίποτα με τον Βέλιο να χωρίσω με τον άνθρωπο. Ο πατέρας του ήταν σεντερφοράρα, από τις καλές σεντερφοράρες, μπορούσε να παίξει και καλύτερο ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων, ο γιος είναι πολύ δυνατό παιδί, πάρα πολύ δυνατό παιδί, σκόρερ στο μικρό χώρο. Αλλά ακόμα βιολογικά θέλει. Πρέπει να πάρει προσωπικό γυμναστή, δεν ξέρω αν έχει κιόλας. Τα σπριντάκια του, την έκρηξή του, την τεχνική του λίγο να βελτιώσει. Έχει ακόμα να βελτιώσει. Τι να κάνουμε, δηλαδή, δεν ήρθε παλέμαχος. Άμα έρχονταν κανονικά, θα τον βάζανε από την αρχή. Ο Κωστής είχε πει για την περίπτωση του Βέλιου. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει, γιατί για να τα ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι δυνατόν 19 χρόνων να παλικάρει να πηγαίνει στην Everton. Και να γυρνάει 23 στην Ελλάδα. Κάτι δεν πάει καλά σου. Και στον Ηρακλή. Άντε να πάει στον Ολυμπιακό, πάει στο διάλογο. Κατάλαβες. Και γυρνάει πίσω-πίσω. Αυτό είχε πει ο Κωστής. Δεν τα έβαλε. Και σου λέει, άρα δεν μπορεί. Ας μου αποδείξει ότι κάνει λάθος. Μα κάνει να το αποδείξει και να μας βάλει τα γυαλιά. Όπως μας έβαλε δύο πολύ ωραία γκολ το παλικάρι. Για τον Μπερμπάτοφ. Ο Μπερμπάτοφ, φίλε, εγώ ήμουν αρνητικός, έτσι όπως τον είδα, γιατί είδα ότι είναι τελειωμένος ποδοσφαιρικά, όχι όμως σαν ποιότητα, σαν αθλητής. Τελείωσε. Όταν βλέπω ότι δεν πάει, είναι η μπάλα εκεί, έχει δύο παίκτες απέναντι του και δεν πάει τριπλάρι, ένα εναντίον δύο. Δεν τριπλάρι. Δεν τριπλάρι. Σέντερφορ που δεν τριπλάρι για μένα δεν κάνει. Και πώς ήταν για τη Μάντσεστερ και δεν ξέρω, ρε φίλε, εγώ στείνω στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλω να μου τριπλάρει το σέντερμπακ. Αυτό που δεν μπορεί να μου κάνει, να πούμε, ο Κλάους. Αυτό που δεν μπορούσε να μου κάνει, ξέρω εγώ, ο Παπαδόπουλος. Αυτό που δεν μπορούσε να μου κάνει ο Σαλμπικίδης. Δηλαδή, λέγαμε για το Σαλμπικίδη ότι είναι καντρώνη. Που δεν μπορεί να τριπλάρει και δεν μπορεί να τριπλάρει, δεν μπορεί να τριπλάρει ο Μπερμπάτοφ. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Μάλιστα, τι μπορεί να κάνει. Να εκτελέσει. Να εκτελέσει, να του τη φέρουνε. Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν. Δεν ως... τι κάνει. Ναι. Πω παραμύθι. Άρα λοιπόν περιμένει να το φορτώσουν οι άλλοι. Εννοείται. Αυτό δεν είναι. Ναι. Μάλιστα. Όταν ήταν στην Φούλαν. Στη Φούλαν, ναι. Όταν έβαλε το πρώτο του γκολ μετά από τρία παιχνίδια. Ναι. Είχε γράψει την μπλουζά του, είχε από κάτω ένα σημείο που λέει: το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μου δίνετε την μπάλα. Και γίνει χαμός. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό το οποίο φωνάζεις εσύ τώρα. Ναι, ναι. Να ξέρεις. Αυτό το πράγμα. Δεν είναι από τους παίκτες οι οποίοι θα πάρουν. Του τη δώσανε την μπάλα στην Ατρόμητο και έγινε σε Μπέκικο. Εντάξει. Τι εντάξει. Πάμε. Τι εντάξει. Πάμε. Εγώ στα 30.